Ένα σημαντικό εργαλείο για την γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης θα είναι από αύριο στη διάθεση των λειτουργών της Θέμιδος. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης των υποθέσεων, γνωστό και ως iJustice, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή και όλες οι νέες υποθέσεις θα καταχωρούνται πλέον μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς καμία φυσική παρουσία είτε των δικηγόρων είτε του προσωπικού στα πρωτοκολλητεία των επαρχιακών δικαστηρίων. Η αυριανή ημέρα θα είναι σταθμός στην κυπριακή δικαιοσύνη. Σίγουρα θα επιταχύνει τους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης και θα βοηθήσει στην αναβάθμιση γενικότερα του συστήματος που έχουμε στην Κύπρο. Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, εξαιρούνται οι υποθέσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας των δικαστηρίων που ασκούν ποινική δικαιοδοσία, περιλαμβανομένων του Κακουργιοδικείου, του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είναι το πρώτο βήμα, θα έλεγα. Αναμένεται προσεχώς να τελειοποιηθεί με την εισαγωγή του e-justice, της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, και να μας οδηγήσει βεβαίως σε μια νέα εποχή. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης έγινε πραγματικότητα μετά από πολύμινες προσπάθειες του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε στενή συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ποιοτικής αναβάθμισης του συστήματος δικαιοσύνης της χώρας που αναμένεται να συμβάλλει καταλυτικά στην ταχύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των λειτουργών και επαγγελματιών του τομέα και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα. Για διευκρινήσεις αναφορικά με υποθέσεις που έχουν καταχωρηθεί εντός του Δεκεμβρίου και εντός Ιανουαρίου 2022, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν την σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τέλος, σημειώνεται πως προϋπόθεση για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος είναι η εγγραφή στο site login στην πύλη της κυβερνητικής διαδικτυακής διόδου ασφαλείας Αριάδνη.